Κύριε Χρυσουλάκη, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το έργο Εντοπισμός Αυθαίρετης Δόμησης με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Ποιος είναι ο στόχος του συγκεκριμένου έργου? Ο στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία και σε συνδυασμό με τις αεροφωτογραφίες και όλα τα ψηφιακά μέσα, ούτως ώστε να βοηθούνται οι υπηρεσίες του Δημοσίου στον εντοπισμό των καινούριων αυθαιρέτων. Και ποιος είναι ο προϋπολογισμός του έργου? Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 124 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 24 εκατομμύρια είναι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τα 100 από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πότε μας περιγράψετε περιληπτικά τις δράσεις αυτού του έργου? Βασικά θα πάρουμε πρώτα τις δορυφορικές φωτογραφίες σε όλη την επικράτεια. Κατόπιν θα σηκωθούν επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία θα τραβήξουν αεροφωτογραφίες και θα δημιουργηθεί ένα ψηφιακό μοντέλο του εδάφους, στη συνέχεια τρισδιάστατη απεικόνηση των κτηρίων, ενώ θα υπάρχει και ένα γραφείο παρακολούθησης για το διάστημα υλοποίησης του έργου και κάποιοι σταθμοί UAV όπου θα σηκώνονται κάποια ντρόν και θα εντοπίζουν τα καινούργια αυθαίρετα. Μάλιστα. Και ποιο είναι το Υπουργείο Ευθύνης και ποιος ο φορέας υλοποίησης? Το Υπουργείο Ευθύνης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο φορέας υλοποίησης είμαστε εμείς, το Τεχνικό Επιμελητήριο. Αναφορικά τώρα με τα αυθαίρετα, τα οποία θα εντοπίζονται, θα καταδαφίζονται? Τον προηγούμενο Μάιο ψηφίστηκε κάποια καινούργια νομοθεσία η οποία προβλέπει άμεση κατεδάφιση, δίνει προτεραιότητα στην κατεδάφιση των νέων αυθαιρέτων με πιο συνοπτικές διαδικασίες, ούτως ώστε να εκλείψει όλο αυτό το φαινόμενο των τελευταίων δεκαετιών που υπονομεύει τον πολυοδομικό σχεδιασμό της χώρας. Με τα παλιά αυθαίρετα τι θα γίνει? Θα κατεδαφίζονται και κάθε χρόνο και ένα τμήμα των παλιών αυθαιρέτων, τα οποία θα επιλέγονται με χωροταξικά και περιβαλλοντικά κριτήρια κυρίως. Θα μπορεί να δοθεί η δυνατότητα της νομοποίησής τους? Νέα γενιά αυθαιρέτων δεν νοείται. Δυνατότητα νομιμοποίησης υπάρχει με τους υφιστάμενους νόμους, με τον υφιστάμενο νόμο αυθαιρέτων, αυτά που υπάρχουν, που έχουν κατασκευαστεί αποδεδειγμένα μέχρι τις 27 Ιουλίου του 2011. Μάλιστα. Και η θέση του ΤΕΕ ποια είναι σε αυτό? Η θέση του ΤΕΕ είναι ότι δεν πρέπει, η δόμηση θα πρέπει να είναι απολύτως νόμιμη, να μην υπάρχει ανοχή σε νέες αυθαιρεσίες, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει ορθολογικός πολυοδομικός σχεδιασμός.